Και αφού κάναμε την κούρμπα, βάζουμε τον υπόλοιπο κορμό της κατσούνας μέσα στο φούρνο. Και κάπου εδώ είναι η στιγμή που μας έχει πιάσει λίγη βροχούλα, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Κάνουμε την πρώτη πλεξούδα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα με τη σωστή κατεργασία του ξύλου, πόσο εύκολα γυρίζει. Κράτα το. Πρέπει και εγώ να αλλάξω χέρια για να μπορέσω να βοηθήσω. Εντυπωσιακό, θα συνεχίσω να το λέω κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, το πόσο μαλακά γυρίζει. Θέλει υποχρεωτικά γάντια, γιατί το ξύλο έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Στη συγκεκριμένη κατσούνα έχουμε κρατήσει τη φλίδα. Special, θα γίνει special κατσούνα. Δείτε πόσο ελαστικό είναι το ξύλο. Πραγματικά. Αυτό βέβαια θα έρθει να στεγνώσει και θα σκληρύνει και θα γίνει μια special χειροποίητη κριτική κατσούνα με πλεξούδα από την κορυφή μέχρι τον πάτο. Ερχόμαστε και την ισιώνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Γύρνα, δείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να στεγνώσει σε ίσια μορφή και να γίνει μια εντυπωσιακή συλλεκτική κατσούνα. Έτοιμοι!